Σίγουροι ποτέ δεν είμαστε ρε Στάθη. Επειδή ξέρετε είναι το χειρότερο από όλα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάρτε τα μέτρα σας λοιπόν, θερμοφόρες. Συγγνώμη, ανακοίνωσες ότι θα πεις το χειρότερο από όλα είναι που έχεις. Πραγματικά, εμένα δηλαδή είναι το χειρότερο, ναι. Μ' άρεσε τόσο πολύ που ένιωσα μια... Θα την νιώσετε και εσείς, και εσύ τηλεθεατή. Μετάνοια, μετάνοια. 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 Στον Τροϊκό πόλεμο λοιπόν. Όχι, στον Τροϊκό πόλεμο πήγαμε και εποχής. Κουστούμια φανταστείτε και τέτοια, μπράβο. Στον Τροϊκό πόλεμο ο Πάρης λοιπόν σημάδεσε με το τόξο και χτύπησε τον Αχιλλέα στην πτέρνα που ήταν το μόνο τρωτό σημείο του. Κατάλαβα και το σκότωσε έτσι, το ξέρετε αυτό. Το γνώριζε. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι ο. Ορίστε. Με το ξόφτερνο που πήγε. Με το ξόφτερνο, έλατε. Αυτό που δεν γνωρίζετε είναι ότι ο Αχιλλέας δεν πέθανε ακαριέα, αλλά πρόλαβε και ψήλησε κάτι στον Πάρη τον δολοφόνο του. Τι του είπε, ξέρετε. Ξέρετε τι θέατρο μου του είπε. Και στο αδύνατο σημείο μου. Και αυτό είναι μείον μου. Και αυτό είναι μείον μου. Δηλαδή, καταλάβατε. Μετάνοια! 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 Σας προειδοποίησα. Μετάνοια! Μετάνοιες! Μετάνοια! Να φωνάξουμε μετάνοια! Μάλιστα, κυρία Λουκά, μετάνοια! Εγώ μετάνοια! Μετάνοια! Μετανοώ, εγώ προσωπικά μετανοώ. Σας προειδοποίησα.